Ο λόγος σε εσάς. Καλό μεσημέρι και από εμάς. Εγώ θα ήθελα εκ μέρους της Διεύθυνσης της Βιβλιοθήκης και του προσωπικού της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να σας καλησπερίσω και να πω πάρα πολλά ευχαριστώ για την άψογη οργάνωση και για την υποδοχή που δεχτήκαμε. Η παρουσίασή μας θα είναι μέσα από ένα βίντεο που θα σας παρουσιάσουμε τώρα αμέσως και θα είμαστε εδώ για οποιαδήποτε απορία και ερώτηση έχετε. Να είστε καλά. Παρουσιάσατε τη βιβλιοθήκη τη Γέννη Μιλοπόληση και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ένα εταόδοξο υπογνώμημα που αποτελεί μια από τι πιο άγριε και φαινομενικέ βιβλιοθήκε τη χώρα. Από την στιγμή που ξεκίνησε επίση η βιβλιοθήκη του 1915 μέχρι και του 1950, αποκτήσε υλικό που κατά βάση προεργόταν από γονέε, και το οποίο έγινε από μέλη του λύκου και τη ιστορική συνήθεια. Η ιστορική συλλογή σήμερα είναι το αποτέλεσμα μια οργανωμένη προσπάθεια να αναδομηθεί η εθνική συλλογή τη Δημοκρατία. Έχουν ταξιδοποιηθεί γύρω στου 60.000 τόνων βιβλίων και περιοδικών που έχουν υποθεί από τον 17ο αιώνα έω το 1900. Το μεγαλύτερο μέρο τη συλλογή περιλαμβάνει παλιά, σπανιότατα βιβλία, διάβλη, καρτογραφίε, τραγούδι ή πλοκαλί. Το ίδρυμα έχει μια πλούσια ιστορική διανομή. Και η σημαντική του συμβολή σε κοινωνικά και υπερβολικά ζητήματα καταγράφονται στα χέρια και τα έγγραφα του Ζή. Αυτά τα έγγραφα περιλαμβάνουν φωτογραφίε, σκυρώματα, εγγραφέ εκπαιδευτέ και καθηγητέ, στοιχεία για την διοίκηση, την εκπαίδευση και την έρευνα, καθώ και σχέδια για την εκπαίδευση. Παρόλο που στο παρελθόν έγιναν προσπάθειε για τη διατήρηση και την εκπαιδεύση αυτού του κουμπί, το αρχείο δεν είναι οργανωμένο και βρίσκεται σε διάφορα κτίρια του Σαφησίου και του Πολυτεχνικού Κομιζουρά. Οι συνθήκε φύλαξη δεν είναι κατάλληλε και ορισμένα από τα έγγραφα είναι σχεδόν αντισταμένα. Υπάρχει ένα διάβολο συντάξεων για τη διατήρηση αυτών των ιστορικών εγγράφων. Η ψηφιοποίηση είναι μια κρίσιμη διαδικασία για τη διατήρηση και τη διαχείριση λοιπόν εγγραφών, όπω αυτή τη διαδικτυακή συλλογή και ιστορικών αρχείων του Δημοκρατικού Πολυτεχνικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μετατροπή των φυσικών πλημμυρίων σε εξωτερική μορφή, η οποία όχι μόνο καθιστά τι πληγέ με πιο προσβάσιμη, αλλά βοηθά και τη διατήρησή του, μειώνοντα την ανάγκη για φυσικό πληθυσμό των πλημμυρίων. Έτσι παρατείνει τη διάρκεια ζωή των έφραστων και γερασμένων πλημμυρίων, καθώ τα ψηφιακά αντίθετα δεν αλλοιώνονται με την πάρα του δόλου. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τι πληγέ, που περιέχουν τεχνίδια όπω παλιά κτηγόμενα, φωτογραφίε και οπτικό ακουστικό υλικό, τα οποία είναι δέσμευτα στην φυσική φορά. Η ψηφιοποίηση βελτιώνει και την προσβασιμότητα των συλλογών. Μόλι ψηφιοποιηθούν, τα αρχεία μπορούν να διατεθούν διαδικτυακά, επιτρέποντα στου χρήστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή. Αυτή η αυξημένη προσβασιμότητα μπορεί να διευρύνει σημαντικά το κοινό αυτών των συλλογών, προωθώντα μεγαλύτερη εξόρυξη στο υλικό. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συλλογών. Τα ψηφιακά αρχεία μπορούν εύκολα να αναμορφωθούν, να αναζητηθούν και να διαμοιραστούν, διευκολύνοντα τον περιοδικό νόμο και του ερευνητέ να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν την υπόπτια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αξιοποίηση εισάγει επίση νέε προκλήσει για την διαχείριση. Τα ψηφιακά αρχεία απαιτούν συνεχή διαχείριση για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη προστασιμότητά του. Αυτό περιλαμβάνει την πρακτική εκκαιροποίηση των ορθοτύπων των αρχείων, με την αποφυγή τη παλαιώση και την εφαρμογή ισχυρών συστημάτων δημιουργία αντιδράσεων στα οδεία και ανάπτυξη και την προστασία από την απώλεια δεδομένων. Για τη διαδικασία αξιοποίηση τη ισοτική σημασία τη χρήση μεθοδολογιών και των τύπων ψηφιακή επιμέλεια και την αποφυγή επαναλαμβανομένων ψηφιοποίηση. Οι εικόνε, ο ήχο και το βίντεο υψηλή ανάλυση θα πρέπει να δημιουργούνται σε ψηφιακέ μορφέ αρχείων ποιότητα και δίδυμα. Βασικέ αρχέ τη ψηφιοποίηση εστιάζονται στη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διατήρηση του ψηφιακού υλικού. 1. Ποιότητα υπερχείου. Η διαδικασία ψηφιοποίηση θα πρέπει να στοχεύει την όσο το δυνατόν ακριβέστερη αναπαραγωγή του τύπου αντικειμένου. Αυτό απαιτεί εξοπλισμό θάρρου ή απεικόνηση υψηλή ποιότητα και κατάλληλη χρήση όπω ανάλυση και βάθο χρώματο για την αποτύπωση του απαραίτητου αντικειμένου του τομέα. 2. Δημιουργία μεταδεδομένων. Θα πρέπει να δημιουργηθούν μεταδεδομένα ή δεδομένα σχετικά με το ψηφιακό υλικό,
για να διευκολυνθεί η πρόσβαση, τη διαχείριση και τη διαχείριση αυτά που περιλαμβάνουν περιγραφικά με τα δεδομένα, παραδείγματο χάρη τίτλο, στέμμα, δημιουργό, διοικητικά με τα δεδομένα, παραδείγματο χάρη δικαιώματα, πληροφορίε διαχείριση και τεχνικά με τα δεδομένα, παραδείγματο χάρη φόρτ διαρχείου ανάπτυξη. Τρία. Μορφέ αρχή. Η επιλογή τη μορφή αρχή είναι καθοριστική σημασία για την δικαιοποίηση. Ιδανικά, θα πρέπει να είναι μια μη εμπορική, ευρέω υποστηριζόμενη και χωρί απώλεια μορφή, ώστε να διασφαλίζεται η μακροπρόθεσμη προσβασιμότητα του ψηφιακού υλικού. Για παράδειγμα, το τύπο χρησιμοποιείται συχνά για αρχαία εικόνα, ενώ το WAV χρησιμοποιείται για αρχαία ύπνο. Τέσσερα. Στρατηγική διατήρηση. Θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική για τη διατήρηση του ψηφιακού υλικού. Αυτή περιλαμβάνει την τακτική δημιουργία τη δράση ασφαλεία, τη μετάβαση σε νέα δημοσιότητα των αρχείων ανάλογα με τι ανάγκε και την παρακολούθηση για αλλίωση των δεδομένων. Ένα σύστημα ψηφιακή διατήρηση μπορεί να αυτοματοποιήσει πολλέ από αυτέ τι εργασίε. Πέντε. Πρόσβαση και χρήση. Η διαδικασία ψηφιοποίηση θα πρέπει να εξετάζεται με τον τρόπο με τον οποίο οι δείκτε θα έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν το ψηφιακό υλικό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη δημιουργία αντιδράσεων πρόσβαση χαμηλότερη ανάπτυξη, την ανάπτυξη μια φιλική προσωπική διαμαχή για την πρόσβαση στο υλικό και την εξέταση θεμάτων προσβασιμότητα, όπω αυτά που αφορούν δείκτε με αναπήρυξη. Έξι. Νομικά και ειδικά ζητήματα. Τα έργα ψηφιοποίηση θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις νόμες και τις δημοκρατικών δικαιωμάτων και να σέβονται τα δικαιώματα των δημιουργών και των προηγουμένων του υλικού. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση πολιτιστικά ευαίσθητη του υλικού θα πρέπει να γίνεται με σεβασμό και κατάλληλο τρόπο. Η ψηφιοποίηση του βιβλίου, πρωτίστω του βιβλίου από την ιστορική βιβλιοθήκη των βιβλίων, αποβλέπει στην προσφορά πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε κοινωνικό, εκπαιδευτικό, ερευνητικό και πολιτιστικό περιεχόμενο, το οποίο προ το παρόν δεν είναι εύκολα προσβάσιμο και απευθύνεται κυρίω σε ακαδημαϊκού, φοιτητέ και ερευνητέ. Είναι εξίσου σημαντικό να διαδηλωθεί εκπαιδευτικό, όπω και να προστατευτεί το ελεύθερο περιεχόμενο από τη συγκλίνωση και την υποβάθμιση λόγω τη κοινωνική κρίση, που έρχεται σε τεχνίδι με αξιμένη αναστασία όπω και όγραφα, οι αρχέ και πρόσβαση. Η πρώτη φάση της ιδιωτικής υλικού της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ελληνικού ξεκίνησε το 2007 και απολύθηκε ένα μέρο τη συλλογή. Το 2021 υποβλήθηκε η πρόταση της ιδιωτικής του δεύτερου και κυρίω μέρου του Αρχαίου και Ιστορικού Υλικού του ΕΜΠΗ. Αν και το προσωπικό τη βιβλιοθήκη και θέση πληροφόρηση του ΕΜΠΗ ήταν ήδη εξειδικευμένο και κατήχε την απαραίτητη τεχνογνωσία, ο τεχνικό εξοπλισμό από τον οποίο εκτελέστηκε το πρώτο μέρο τη υποβλήθηση ήταν πλέον παροχημένο και εκτό καλή δουλειά. Μέχρι την τελική έγκριση που προβλήθηκε ανέμοξη του σημείου, το προσωπικό τη συμπληρωτήτη και κέντρο πληροφόρηση τη ΕΜΠΗ συγκίνησε τον σχεδιασμό συγκεκριμένων πολιτικών συμπληρωτήτη, σύμφωνα με τα διεκτή πρότυπα, σε περιλάμβανα με τον σκοπό τη συμπληρωτήτη και τα κριτήρια επιλογή του υλικού, πνευματικά δικαιώματα, αν υπάρχει ήδη συγκροτημένο σε άλλη βάση, τη φυσική κατάσταση τη ιστορική του αξία και την ιδιοκόμενη κρίση. Επιμένω τα άλλα, πρώτο ήταν η επιλογή του προσωπικοποίηση υλικού. Τα κριτήρια επιλογή του εξαρτώνται από του τυπικού και οικονομικού όρου, από την κλίμακα πνευματικών δικαιωμάτων, καθώ επίση και από την υλοποίηση έργου τη ιστορική που έχει δημιουργηθεί και αφορά τη συνεταιρμίδα. Διερεύνηση υλικού που έχει ήδη τη ιστορική. Προηγείται έλεγχο των διαδικτύων σε βιβλιογραφικέ βάσει κτλ. Ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση τη σύμπαραξη του κτηριακού ανεπτάγματο από τη διαδικασία ψηφιοποίηση που έχει πραγματοποιηθεί σε προηγούμενο χρόνο από άλλον φορέα. Έλεγχο τη κατάσταση των προσφυγιοποίητων ενδεχομένων, ελέγχεται και βιοδομική και ιστορική αξία του ενδεχομένου. Δόθηκε προτεραιότητα στι πυρηνικέ εκδόσει, όπου οι πιθανότητε να έχουν ψηφιοποιηθεί σχετικά πρόσφατα. Το υλικό συμπληροψηφιακό έχει εκδοθεί πριν το 1931, οπότε είναι απαλλαγμένο από δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία και από την ίδια έχουν δημόσιο ανυπόμονο. Για τι εκδόσει του ελληνικού, το ίδρυμα κατέχει ήδη τα πνευματικά δικαιώματα. Σε περιπτώσει που κατ' εξαίρεση επιλέγει το υλικό που έχει εκδοθεί μετά το 1931, προηγείται πάντα η διαδικασία εγκατάλειψη των πνευματικών δικαιωμάτων με ό,τι αυτό συμπάγεται για την εξασφάλιση τη κατανάλωση αντιγόνηση. Πρέπει να χρησιμοποιήθηκε η οικονομική ένωση των μηχανήματων τη πληροφορία. Το συγκεκριμένο λογισμικό που ήταν απαραίτητο για να παραχθεί ο ποιοτικότερο περίπτωση
Ενώ θα γράψει πριν από την άκρη, με έναν και δηλαδή έχουν πάρει, και την αποφύγει στην αρχή. Το πιστικό, το περίπτωμα μάλλον ψηλοποίηση, αποτελεί από δύο πλουτσικούς, πέντε πλουτσικούς και ένα σωτικό. Η διαδικασία εξελίσσεται με τα κατά των η αρμόδια ομάδα επιλέγει το υλικό βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται παραπάνω. Το υλικό καταφέρει τον χώρο του ψηφιοποιητικού. Η υπεύθυνη τη βιβλιογραφική συνέχεια εκδίδει τι θεματικέ τη μεταλλίδα του παιχνιδιού σύμφωνα με τα πρόγραμμα τη ψηφιοποιητική κογκρέση. Οι βάρδε που θα ψηφιοποιήσει το παιχνίδιο δημιουργήσουμε εργασία στο ψηφιοποιητή. Επιλέγει την κανάλι της εκκλησίας, βάζει ένα παιχνίδι, μέγεθο, ρίσκο κτλ. Κάνει την εργασία και το γραφείο θα ζει αρκετά όλες τις σελίδες του παιχνιδιού. Μετά το πέρασμα της ψηφιοποίησης, ο φάκελος από το ψηφιοποιημένο υλικό, τα tips, μεταφέρεται μέσα από τη φύση στον υπολογιστή με το εξελιγμένο υλικό για την περαιτέρω της εργασίας. Ο φάκελος που αναλαμβάνει την εργασία φορτώνει και το πλήρες στο υλικό. Κάνει τη διαδικασία αυτόματης διόρθωσης των ψηφιοποιημένων χώρων. Η αυτοματοποιημένη ελληνική έντονα περιλαμβάνει την περικοπή των άλλων αξίων, το ίσχυμα και την υπόλοιπη διοποίηση των συμβήλων, τον αυτοματισμό και τη διόρθωση των δηλώσεων. Μετά το πέρασμα της αυτόματης διόρθωσης, ο χρήστης καλείται να ελέγξει τις σελίδες για περαιτέρω διορθώσεις και ολοκλήρωση της διαδικασίας. Επόμενος στάδιο, δημιουργούνται τα αρχεία εξόδου από το ληστικό που περιλαμβάνουν δύο βιβλιογραφικά πρότυπα, Μάρτιο 21 BC, φάκελο με τα εξεργασμένα αρχαία εικόνα C, φάκελο με τα εξεργασμένα αρχαία εικόνα D και B και ένα φάκελο με το δεμένο PDF με εγκατογράφημα σε κάθε σελίδα. Το φυσικό τεχνείο μεταφέρεται στον χώρο των εξεργασμένων βιβλίων. Ο τεχνικός τέχνος της διαδικασίας ελέγχει για την αρτιότητα του αποτελέσματος, καταγράφει το ολοκληρωμένο παιχνίδι και μεταφέρει στους ανάλογους ακέλυπτους τους αντίστοιχους χώρους αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, το διαδίκτυο κτλ. Ο τέχνος μεταφόρτωσης των παιχνιδιών στο ειδηματικό αποθετήριο του Ιδρύματος, τη ΣΕΗ, αναλαμβάνει τη δημοσίευση τα παιχνίδια με προβάσμα τη κρίση τη πολυγενειακή κοινότητα. Το τίμημα τη διάρκεια των παραπάνω διαδικασιών προκλήθηκε και τα προβλήματα ήταν πολλά. Η ευαισθησία των παιχνιδιών λόγω τη φορά ήταν σημαντικότερο παράγοντα τη δημιουργία εξαιρέσεων. Το περιορισμένο χρονικό έντο λόγω των συγκεκριμένων πρακτικών του, κατά το οποίο το προσωπικό μπορεί να ασχοληθεί με το αντικείμενο τη ψηφιοποίηση, η έλλειψη κονδυλίων για την περιοριακή απεμφώνηση ή νέα προκλήψη, δημιουργεί σημαντικέ εξαιρέσει και όλα τα άλλα εξαιρέσει. Η ροή εργασιών αναθεωρήθηκε επανειλημμένω για διάφορου λόγου. Το αποτέλεσμα είναι την επανεξεργασία πλήρης των εκπαιδευτικών, ώστε το εξαγόμενο αποτέλεσμα να ταιριάζει με τα νέα δεδομένα του ΠΕΚ. Συμπεριλαμβανικά, η ψηφιοποίηση τη ιστορική βιβλιοθήκη και του ιστορικού αρχείου του ΕΜΤΗ, παρόλο τι τεχνολογικέ δυνατότητε, είναι ένα εγχείρημα που απαιτεί προσοχή, σχεδίαση και συνεχή προσπάθεια για τη διατήρηση και ενημέρωση των αρχείων. Είναι επίση απαραίτητο να διατηρηθεί η ακρίβεια και η θετικότητα του υλικού.
είναι μια σημαντική παροδία με προάγει τη γνώση, την πρόσβαση και τη διάδοση της ιστορίας και της τεχνικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μέσω αυτή είναι ένα δυναμικό ψηφιακό αποτύπωμα για τις μελλοντικές γενιές, αναδεικνύοντας τον πλούτο και τη σημασία της διαδικής στο επιστημονικό και κριτικό τοπίο της χώρας.